Ο Υπουργός εξέφρασε τις προθέσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του χάσματος σε τιμές ανάμεσα στην Βόρεια Ελλάδα και σε διασυνοριακές περιοχές λόγω των διαφορών στους συντελεστές της κάθε χώρας, με ευνοϊκότερους αυτούς των Βαλκανίων και ιδιαίτερα της Βουλγαρίας, που αποτελεί και τον μεγάλο εμπορικό αντίπαλο της Ελλάδας. Κινούμενοι με αυτό το σκεπτικό και έχοντας ως γνώμονα την τροποποίηση κάποιων δεδομένων για την δημιουργία ελκυστικών κινήτρων στην αγορά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, το αρμόδιο όργανο της κυβέρνησης μελετά διάκοπα εφαρμόσιμες λύσεις. Απαραβίαστος όρος, όπως τονίζει ο Υφυπουργός, είναι από αυτές τις πρακτικές να μην πληγούν στο ελάχιστο οι εργαζόμενοι, εξού και εμένει στην σωστή διατύπωση των όρων και υπογραμμίζει πως μελετάνε ειδικές φορολογικές ζώνες και όχι ειδικές οικονομικές ζώνες. Οι έμποροι, ωστόσο, εκφράζουν φόβους για παραπλάνηση της κυβέρνησης και σταδιακή εγκαθίδρυση ενός τέτοιου μοντέλου εργασίας που θα αποτελέσει την ταφόπλακα των εμπορικών δεδομένων της περιοχής και το μόνο που θα πετύχει είναι να επιφέρει κέρδη αποκλειστικά και μόνο στο κράτος και στα ταμεία του. Όπως γνωρίζουμε, στην περιοχή μας και στις γειτονικές μας πόλεις υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις γύρω χώρες. Το γνωρίζουμε ότι στις γειτονικές χώρες, όπως είναι στη Βουλγαρία, υπάρχει μικρότερο φορολογικό σύστημα, οπότε αγοράζονται τα προϊόντα πιο φθηνά. Αυτό αναγκάζει κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες να πηγαίνουν να αγοράζουν από εκεί προϊόντα. Βέβαια, αυτό δεν είναι νόμιμο και γι' αυτό το λόγο, από όσο ακούσαμε, ο Υπουργός, ο κ. Αλεξιάδης, ανακοίνωσε για ειδικές φορολογικές ζώνες. Ουσιαστικά, από όσο καταλάβαμε, τι θέλει να πει, ότι σε κάποιες δύσκολες περιοχές όπως είναι οι δικές μας θα υπάρχει μέσα σε αγωγικά ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα. Αν το δεχθούν οι θεσμοί και οι ξένοι απ' έξω, ουσιαστικά θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό και θετικό για την κοινωνία μας και για τις πόλεις μας και για τις επιχειρήσεις μας. Υπάρχουν φωνές που έχουν ακουστεί και κάνουν λόγο για ύπαρξη ειδικών οικονομικών ζωνών, που ουσιαστικά σημαίνει πως θα υπάρξουν και διαφορετικά πλαίσια στο θέμα της εργατικής νομοθεσίας για αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν τέτοιοι φόβοι, είναι πραγματικοί? Υπάρχουν αυτοί οι φόβοι, έχει γίνει και αλλού. Δυστυχώς, αν υπάρξει τέτοιο πράγμα, από τη μια μπορεί να είναι καλό το ειδικό φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις, αλλά αν αυτό πέφτει πάνω στους εργαζόμενους με διαφορετικές συμβάσεις, τότε θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία. Δεν είναι το καλό κάποιοι να τα γλιτώσουν αυτά τα χρήματα και κάποιοι άλλοι να τα πληρώσουν. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ακριβώς πώς είναι ακριβώς αυτό το νέο φορολογικό σχέδιο. Αν είναι πραγματικά μόνο η αλλαγή στο φορολογικό σύστημα για τις πόλεις μας τις δύσκολες, είναι καλό. Αλλά μέχρι εκεί, όχι να περάσει αυτό στους εργαζόμενους με πολύ μικρότερους μισθούς, στους ήδη μειωμένους μισθούς. Ο φόβος βέβαια υπάρχει, οπότε αναμένουμε. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι εύκολο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο? Δηλαδή, μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε, θα μπορούσε με συνοπτικές διαδικασίες πολιτικά να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση? Θα ήταν κάτι το οποίο ίσως θα ζητούσε και περισσότερο χρόνο ή θα υπήρχαν εμπόδια στο να πραγματοποιηθεί? Εμπόδια σίγουρα θα υπάρξουν, γιατί έχω τη γνώμη ότι και μέσα από την ίδια την Ελλάδα, ότι θα υπάρξει πρόβλημα για το ποιες πόλεις θα μπουν μέσα σε αυτό εδώ πέρα το φορολογικό σχέδιο. Δηλαδή, αν μπουν κάποιες πόλεις, μετά κάποιες άλλες δεν θα μπουν, θα υπάρξουν γκρίνιες. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει όλο το μέλλον μπροστά να μας αποδείξει και να μας δείξει ότι πραγματικά θέλει να βοηθήσει τους λιγότερο ευνοημένους τόσων ετών. Η Ξάνθη δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία, οι επιχειρήσεις δεινοπαθούν και λόγω των γύρω χωρών. Πρέπει επιτέλους να δείξει λίγο και ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ελπίζω και φαντάζομαι ότι θα το δείξει και θα πάνε όλα καλά. Αλλά ότι θα υπάρξουν προβλήματα, πρέπει να δούμε. Πάντως, ο δρόμος που ο κύριος Αλεξιάδης και άλλα πράγματα που είπε για τον καπνό και αυτά είναι σωστός. Είναι ωραίος ο δρόμος. Βέβαια, εμπόδια θα υπάρξουν, θα δούμε. Το σύστημα αυτό ενδέχεται να μην περιοριστεί στα σύνορα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλες ελληνικές περιοχές αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα ακριτικά νησιά που συνορεύουν με την Τουρκία. Μένει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ανακοίνωση περισσότερων λεπτομεριών, όπως είναι οι πόλεις στις οποίες σχεδιάζεται να εφαρμοστεί αρχικά το νέο σύστημα και επίσης τα ακριβή φορολογικά μέτρα που θα ισχύσουν.